Γεια σας Τζορτζινάκια μου, τι κάνετε και πώς μου είστε. Στο σημερινό βιντεάκι αυτό που θα κάνουμε θα είναι ένα χτένισμα. Καλεσμένη σε γάμο βάφτιση. Οπότε θα κάνουμε ένα χτένισμα με μπούκλες ανάλαφρες. Το μαλλί μου τώρα το έλουσα εχθές, δεν το στρέγνωσα, το άφησα να στεγνώσει φυσικά. Γι' αυτό είναι έτσι λίγο φριζαρισμένο, σγουρό, γιατί τα πιάσα και πάνω. Έχει έτσι ένα σπάσιμο. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε θερμοπροστατευτικό από L'Oréal, το New Stylista Sleek. Έχω πει άπειρες φορές ότι είναι οικονομικό, δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι πιο ακριβό, το βρίσκετε στο σούπερ μάρκετ, το βρίσκετε στα Χόντος, το βρίσκετε σε μια κομμωτηριακή, το βρίσκετε γενικά παντού. Δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε θερμοπροστατευτικό για να προστατεύσουμε τη δομή της τρίχας. Και να με να χτενίζουμε. Χτενίζουμε από άκρες προς τα πάνω, σιγά σιγά, για να μην σπάει η τρίχα. Αφού τα χτενίσαμε, θα τα χωρίσουμε. Και έχω πάρει από Kemei τη συσκευή με τις 4 λαβές και έχω πάρει την πιο λεπτή. Είναι κονική, βλέπετε ότι είναι πιο βαρδιά πάνω και λεπταίνει προς τα κάτω. Ακούμε και τα σκυλάκια της γειτονιάς. Μόνο η κύρα δεν ακούγεται. Έχω πει άπειρες φορές σε βιντεάκια μου που κάνω χτενίσματα και ιδιαίτερα στις μπούκλες πως η φορά της μπούκλας πρέπει να έρχεται, βλέπετε προς, πως είναι εδώ. Όταν είμαστε αριστερά προς τα αριστερά, προς τα έξω και όταν είμαστε δεξιά προς τα δεξιά. Να μην τις κάνετε ανάποδα γιατί δεν φαίνονται ωραίες. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να κάνεις μπούκλες. Εγώ και πριν σπουδάσω και τελειώσω τις σχολές, μια χαρά τα κατάφερνα. Η προσπάθεια μετράει. Αφού σας έδειξα από εδώ πώς είναι, θα πάμε να πιάσουμε και από εδώ μια τούφα για να τελειώσουμε, να μην μακρηγορούμε στο βίντεο. Βλέπετε, το πιάσα από την αντίθετη πλευρά τώρα. Δεν κρατάμε πάρα πολύ ώρα τη θερμότητα στο μαλάκι μας. Μετράμε το πολύ μέχρι το 10 γρήγορα γρήγορα. Βλέπετε πώς είναι. Πάμε να τελειώσουμε με όλη τη σειρά. Έχω κατεβάσει δεύτερη σειρά, οπότε συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Υπόσχομαι πως δεν θα μείνει έτσι. Συνεχίζουμε. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, που έχουμε φτάσει στην κορυφή, κοιτάμε πού θα πάει η φράτζα για να δούμε πώς θα ρίξουμε τη φορά της μπούκλας. Εγώ θέλω να κάνω μία βαθιά φράτζα προς τα δεξιά, να κρύψω τα ράματα που έχω από παλιό τροχαίο. Δεν θέλω να φαίνονται, επομένως θέλω μία έντονη φράτζα προς τα δεξιά. Δεν θα βγει τύπου ήμο γιατί θα την κρεπάρουμε. Οπότε, χωρίζουμε την τελευταία τούφα που θέλουμε να πέφτει προς τα αριστερά. Συνεχίζουμε να κάνουμε και αυτές τις τούφες από εδώ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν παίρνουμε το ίδιο μέγεθος τούφας στα πάνω-πάνω στην κορυφή. Παίρνουμε πιο λεπτά τουφάκια, πολύ πιο λεπτά. Πόσο λεπτή είναι σε σχέση με τις άλλες τις μπούκλες, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε περισσότερο όγκο. Δείτε τι ωραίο δαχτυλίδι μπούκλα έχει βγει, παιδιά, δείτε. Και αυτό θα ανοίξει, έτσι. Πάμε να πιάσουμε τώρα να κάνουμε και τη φράτζα μας, θα τα φέρουμε... Καταϊδρωμένη, παιδιά. Καταϊδρωμένη. Θα μπορούσα να κρεπάρω και να τα αφήσω έτσι τύπου τάμπτα. Αλλά θα τα ανοίξουμε. Με μία χτένα. Θα τα χτενίσουμε. Και θα το κάνουμε τύπου βάνκ. Μπορείτε επίσης να κάνετε χώρισμα στη μέση. Μουσική
ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε όταν έχετε ένα τόσο σγουρό μαλλί. Αν τα ανοίξουμε και λίγο με τα δάχτυλα, τις μπουκλίτσες, γίνεται πιο αφρικανέ, ακόμη πιο αφρικανέ. Δείτε όγκο, και άμα κρεπάρουμε κιόλας, τελείωσε. Αυτό είναι, το έλα να δεις. Πάμε στο δεύτερο χτένισμα. Το χτένισμα το σίγουρο είναι πως θα χρειαστούμε πολλά τσιμπιδάκια. Επιλέγουμε τσιμπιδάκια αναλόγως με την απόχρωση των μαλλιών μας. Θα έρθω πιο κοντά για να βλέπετε ακριβώς πώς κάνω το πιάσιμο. Χωρίζω τούφες περίπου 2 με 3 εκατοστά. Στρίφω, γυρίζω. Και στο τέλος, στην άκρη μου, τραβάω για να δίνω όγκο. Στριφογυρίζουμε την τούφα μας και τραβάμε λίγο να δώσουμε όγκο. Θα πιάσουμε όλα τα μαλλιά έτσι και θα σας δείξω στο τέλος πώς θα τελειοποιήσουμε το χτένισμα. Τη φάση που είμαστε, που έχουμε πιάσει και έχουμε γυρίσει και έχουμε δώσει όγκο σε όλα τα μπροστινά μαλλιά, τα κάτω, είτε θα τα στριφογυρίσουμε όπως έχουν τον όγκο τους, και θα βάλουμε αρκετές φουρκέτες και τσιμπιδάκια, το αποτέλεσμα. Φαίνονται βρεγμένα, αλλά έχω υδρώσει. Σίγουρα μετά πρέπει να πάω για μπάνιο, γιατί έχω πάρα πολύ μαλλί, παρόλο που δεν φαίνεται, είναι πάρα πολύ πυκνό. Και επειδή το μαλλί με εμένα είναι πρόκα, είναι ίσιο, απλά έχει λίγο φριζάρισμα, όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο. Μέχρι να τα τελειοποιήσω όλα, ίδρωσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε τις κάτω τις τούφες, να τις γυρνάμε με όγκο πάλι και να τις μπερδεύουμε στην κορυφή. Να πιάνουμε το τελείωμα, την ουρίτσα που λέμε των μαλλιών, με τσιμπιδάκια. Και ακανόνιστα να τα προσθέσουμε όλα στο πάνω μέρος. Έτοιμο. Και έτσι έχουμε ένα πιο αρχαιοελληνικό χτένισμα. Και μπορούμε και να αφαιρέσουμε και κανένα τουφάκι, να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο ρομαντικούλι από τα μπροστά τα τουφάκια μας. Έτσι. Να το περάσουμε λίγο πάλι με το μηχάνημα της θερμότητας. Μπορείτε να βγάλετε όσα θέλετε τουφάκια και εδώ και εδώ πάνω και τις φύτρες και να τις κάνετε τις πιο σγουρές. Αυτό είναι το δεύτερο το χτένισμα. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ απλά. Πάμε να δούμε και ένα τρίτο τελευταίο χτένισμα. Με την πάρα πολύ ωραία εμφάνιση της τρελής, της δόλιας μάνας. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, παιδιά. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πιάσουμε τούφα εδώ ακριβώς, στη φαβορίτα που λέμε, πάνω από το αυτί. Μία πλεξούδα γαλλική, που σημαίνει χωρίζουμε τρία τμήματα. Σαν να κάνουμε ένα κανονικό πλεξουδάκι, αλλά προς τα πάνω, και προσθέτουμε στις δύο κρυανές πλευρές τουφάκια.
μία από τη μία. Και ένα από την άλλη. Τελειοποιούμε το κοτσιδάκι μας σε μια απλή πλεξούδα, καταλήγουμε στο τέλος γιατί δεν έχουμε από πού να πιάσουμε μαλάκια στην αριστερή. Και εφόσον έχει τελειώσει το κοτσιδάκι, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τα μικρά μικρά τα διάφανα τα λαστιχάκια, να το κλείσουμε στην άκρη του. Να πάρουμε ένα τσιμπιδάκι και να το περάσουμε πίσω και πάνω από το αυτί και να το αφήσουμε στον αφιένα με ένα τσιμπιδάκι. Αν δεν μας κάνει ένα τσιμπιδάκι, μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω, να είμαστε και σίγουροι ότι θα κρατήσει. Εγώ θα βάλω 2-3. Έτσι. Είτε συνεχίζουμε και κάνουμε και μία δεύτερη από την αντίθετη πλευρά. Ξεκινάμε δηλαδή από την αντίθετη πλευρά που ξεκινήσαμε πριν. Τελειοποιήσαμε και το άλλο το πλεξουδάκι, τη γαλλική πλεξούδα. Έχω βγάλει το πρώτο από τα τσιμπιδάκια, το έχω μόνο με λαστιχάκια από ό,τι μπορείτε να διακρίνετε. Και αυτό που θα κάνω είναι το εξής, να τα πάρω και τα δύο πίσω πάνω από τα αυτιά όπως είπαμε, σαν κορδέλα σκεφτείτε το. Ένα διπλό λαστιχάκι, δύο λαστιχάκια μικρά δηλαδή. Να το σφίξουμε κιόλας. Και έτσι είμαστε σίγουροι πως δεν θα πάει πουθενά. Αν δεν μας αρέσει κάτι όπως έχουμε κάνει τα πλεξουδάκια μας, μπορούμε είτε να τα ανοίξουμε λίγο, είτε να βάλουμε ένα τσιμπιδάκι και να το τραβήξουμε και να το κρύψουμε κάτω από την άλλη την πλεξούδα. Και εννοείται πως πάμε στην κορυφή, παίρνουμε τουφάκια λεπτά. Αν θέλουμε να το έχουμε το υπόλοιπο σγουρό, έτσι όπως το έχω εγώ αυτή τη στιγμή, αν είναι ίσιο, δεν δεσμευόμαστε καθόλου, απλά θα κρεπάρουμε την κορυφή για να μην ανοίγει. Και κάνουμε έτσι λεπτά τουφάκια. Όταν έχουμε σγουρό μαλλί ή κάνουμε το μαλλί μας σγουρό για τα χτενίσματα, έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερο όγκο από ό,τι θα είχαμε όταν το μαλλί μας θα ήταν ίσιο. Οπότε βοηθάει το σγουρό μαλλί στο να κάνεις ένα χτένισμα με όγκο. Και ελπίζω να σας άρεσαν τα χτενίσματα. Αν σας άρεσαν, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από εμένα. Γράψτε μου αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά ή θα δοκιμάσετε. Αν με ακολουθείτε και στο Instagram, είναι με την ίδια ονομασία Georgina My World, και θέλετε, στείλτε μου μια φωτογραφία να δω πώς το έχετε κάνει, να σας πω τη γνώμη μου. Μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά, γιατί αυτό είναι που μετράει. Αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλα χτενίσματα από εμένα. Φιλιά πολλά! Καλή συνέχεια σε όλους!